Και πες μου, δεν έχεις ποτέ μετανιώσει μέσα σου που δεν δέχτηκες κάποιο αξιώμα, που δεν γνώρισες κι εσύ αυτή την... Ας την πούμε τη χαρά της δόξας. Έλα, πες μου, μεταξύ μας είμαστε. Κοίταξε, αν δεν είχα πετύχει σαν συγγραφέας, εάν δεν με αγαπούσε τόσο το κοινό, και το τόσο είναι πάρα πολύ, το ξέρεις καλά. Κατάλαβες, εάν έδεχόμουν ένα αξίωμα, θα μου το δίνανε. Το αξίωμα το πήρα μόνη μου. Καταξιώθηκα μόνη μου απέναντι στο πλήθος, απέναντι στο λαό. Και με τη συμπεριφορά μου, την αδέκαστη, και με την αναρχικότητά μου, που συμπαραστάθηκε πάντα στους ανθρώπους, όταν ήταν ανάγκη. Και με τα βιβλία μου. Τα γλυκά μου βιβλία, τα καλά μου βιβλία. Έλα τώρα, πρέπει να είσαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, η πορεία σου μέσα στη ζωή, η πορεία μας με τόσες στερήσεις, τόση δυστυχία, τόση κακότητα των ανδρών, τόση εχθρότητα, τόσες αντιζηλίες. Δεν σε έκαμψε, δεν φοβάσαι τίποτα, ρε θηρίο. Φοβάμαι και το ξέρεις. Φοβάμαι το θάνατο των πλησίων. Φοβάμαι το θάνατο των μακρινότερων. Είναι όλα πληγές. Πληγές που ερημώνουν το σώμα μου σιγά σιγά και με αφήνουν φοβερά μόνη. Ο θάνατος του Χατζηδάκη ήταν για μένα τόσο μεγάλος. Το ότι απολέστηκε αυτή η μορφή από την ανθρώπινη ζωή. Ξέρεις τι λέω. Λέω ότι, ας το έχω ξαναπεί εσένα, ότι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν δύο ζωές. Να έχουν αυτό το πρωτοαίμα, το προνόμιο. Τη μια για να ζούνε, να πλουτίζουνε, να αποκτούν εμπειρίες και την άλλη για να γίνονται μάρτυρες. Να καταθέτουνε μαρτυρίες ζωής, πείρας, αγάπης για τον κόσμο, πάθος για τη δουλειά τους. Και το θάνατο, τι θα τον κάνω με αυτόν. Αφού ξέρεις. Είμαστε γενναίες εμείς, δεν έχουμε πλάνες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρξαμε κάποτε, ποτέ, ότι υπήρξαμε κάποια περίοδο της ζωής και ότι πάλι θα πάψουμε να υπάρχουμε. Ξέρεις τι έλεγε ο Επίκουρος. Ο θάνατος δεν είναι επώδυνας. Όταν ζεις δεν τον ξέρεις. Όταν πεθάνεις δεν ξέρεις ότι ζούσες. Πολύ σωστό.